Το Υπουργείο Παιδείας δείχνουν ως υπεύθυνο οι εκπρόσωποι δασκάλων και καθηγητών για τη σημερινή απώλεια μαθημάτων στα σχολεία εξαιτίας της διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα υπηρεσιακά συμβούλια. Στο Βόλο στήθηκαν κάλπες για τους δασκάλους στο 14ο Δημοτικό Σχολείο και για τους καθηγητές στο Παγκύπριο Διδακτήριο. Η συμμετοχή ήταν κάτι παραπάνω από ικανοποιητική, ενώ σε ό,τι αφορά στους δασκάλους και τους νηπιαγωγούς, μέχρι τις 11.30 το πρωί είχε ψηφίσει σχεδόν το 50% των 1.500 περίπου μελών του τοπικού συλλόγου. Είναι σημαντική αυτή η διαδικασία, επειδή οι εργαζόμενοι ελέγχουν τις αποφάσεις της διοίκησης ως προς την νομιμότητα, την ισονομία, την διαφάνεια και την αξιοκρατία των εκπαιδευτικών στις υπηρεσιακές μεταβολές. Αυτή τη στιγμή τα υπηρεσιακά συμβούλια έχουν την πλειοψηφία οι διορισμένοι, αυτοί που διορίζονται από την εκάστοτε κυβέρνηση. Οπότε, σαν αιρετοί, πάντοτε παλεύουμε για εφαρμογή των νόμων με διαφάνεια. Η σημερινή εκλογική διαδικασία σήμανε τη μη λειτουργία των σχολείων και την απώλεια μαθημάτων. Οι εκλογές θα μπορούσαν να διεξαχθούν μέσα στο Σαββατοκύριακο, ωστόσο το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε τη διεξαγωγή τους μεσοβδόμαδα και ενώ έχουν χαθεί διδακτικές ώρες τόσο λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών όσο και λόγω των πρόσφατων καταλήψεων. Επιπρόσθετα, τα σχολεία θα κλείσουν και πάλι στις 17 του Νοέμβρη στην επέτειο εορτασμού του Πολυτεχνείου. Το Υπουργείο Παιδείας με το προεδρικό διάταγμα του 1 του 2003 αναγκαστικά σήμερα κλείνει τις σχολικές μονάδες. Ενώ τα συνδικάτα δεν έχουν ζητήσει άδεια διευκολυντική, επειδή δεν υπάρχει εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση, να διευκολυνθούν οι εκπαιδευτικοί στο να ενημερωθούν για τα υπηρεσιακά τους ζητήματα. Άρα λοιπόν, η απόφαση είναι καθαρά υπηρεσιακή, ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας και ουδέποτε τα συνδικάτα ζητήσανε άδεια για τη σημερινή ημέρα. Εμείς δεν δεχόμαστε αυτή τη συνδικαλιστική άδεια χωρίς συνέλευση. Εμείς θέλουμε, ξέρω εγώ, τη συνέλευση, συνδικαλιστική μας άδεια, να απολογηθούν οι αιρετοί, να τους κρίνει ο κόσμος και μετά να πάμε σε ψηφοφορία. Το Υπουργείο ποτέ δεν μας λαμβάνει υπόψη, καθορίζει μόνο του τη συνδικαλιστική αργία εντός εισαγωγικών. Και βάζει αργία και για την πρωτοβάθμια και για τη δευτεροβάθμια.